Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Ανδριανή μου, για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πολύ για την ιδέα που είχες. Δεν την είχες μόνο εσύ, μάλλον. Την είχατε κάποιοι άνθρωποι, ναι, όλοι μαζί. Ναι, κάποιοι άνθρωποι, ναι. Μία ιδέα που εμένα με συγκίνησε, το είπα και πριν και θέλω να το πω και τώρα. Ξεκινάτε να οργανώσετε ένα θεατρικό εργαστήρι για άτομα, για ανθρώπους με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία. Η γλώσσα μου μπέρδεψε συνεχόμενα. Είναι από τη συγκίνηση, μάλλον, και δεν το λέω καθόλου ηρωνικά το θέμα συγκίνηση. Διαβάζοντας αυτό που ετοιμάζεται, Κωνσταντίνα, το συγκεκριμένο εργαστήρι, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Συνειδητοποίησα πράγματα που δεν μου είχαν περάσει ποτέ από το μυαλό. Ναι, ισχύει. Για τον αποκλεισμό, αυτό. Για την περιθωριοποίηση. Αν θέλουμε να έχουμε μία υγιή και όμορφη πόλη, πρέπει να έχουμε έναν υγιή κοινωνικό ιστό. Mm-hmm. Για να είναι κοινωνικός ιστός υγιής, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην τέχνη και στον πολιτισμό, αν μη τι άλλο θα μιλήσω για τα δικά μου θέματα, όλοι. Οι πόλεις μας, ακόμα μάλλον δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο κοινωνικής πόλης που θα θέλαμε. Οπότε εμείς είπαμε να βάλουμε το μικρό μας λιθαράκι για να προσθέσουμε σε αυτή την πόλη κάτι που θεωρούμε ότι χρειάζεται. Εδώ πάει ένα βήμα παρακάτω από αυτό που λέμε όλοι μας, το να έχουν, ας πούμε, οι άνθρωποι π.χ. με κινητικές δυσκολίες, πρόσβαση, εύκολη και χωρίς εμπόδια, σε έναν χώρο τέχνης. Εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Φέρνετε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο χώρο για να ζήσουν την τέχνη. Μα ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα, αναφέρετο μάλιστα, να εκφράζει και να εκφραστεί. Το θέατρο που είναι η κατεξοχήν ομαδική τέχνη δεν μπορεί και οφείλει να μην αποκλείει κανέναν, αντίθετα να δίνει όπλα για την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων, για να βάλει τη φαντασία τους να δουλέψουν, να εκφράσουν, να εκφραστούν. Οπότε θεωρώ ότι και πολύ έχει καθυστερήσει σε αυτή την πόλη να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα κάπως έτσι ήρθαν ανάγκες και επιθυμίες από μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων κοινές και αποφασίσαμε να το κάνουμε πράξη μόνοι μας, με τις δυνάμεις μας, με κέφι και πολύ καλή διάθεση μεταξύ μας. Σε ποιους απευθύνεστε καταρχάς? Λοιπόν, ναι. Απευθυνόμαστε σε άτομα που έχουν αναπηρίες κινητικές, συγγενείς ή επίκτητες. Έχουμε πει ότι κατά περίπτωση θα δούμε οποιονδήποτε άλλο άτομο με αναπηρία θέλει να έρθει στην ομάδα και άλλου είδους αναπηρίες. Προς το παρόν το θέσαμε έτσι σε μία ομπρέλα για να μπορέσουν τα παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν να έχουν έναν άξονα, ναι, πώς θα κινηθούμε. Θέλουμε να είμαστε, ξεκινάμε σε λίγες μέρες, θα μείνουμε ανοιχτοί σαν ομάδα και μακάρι να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε και να έρθουμε κοντά και να προσφέρουμε αυτό το λίγο, το μικρό που μπορούμε να κάνουμε σε όλα τους ανθρώπους, σε όλα τα παιδιά που το θέλουν και έχουν κάποια αναπηρία. Ξέρεις, αισθάνομαι ότι πραγματικά δεν το κάνετε κατ' εξαίρεση. Το κάνετε διότι έτσι ολοκληρώνεται και η δική σας εικόνα και η δική σας σχέση με την τέχνη σας, με τη δουλειά σας. Ολοκλήρωση μέσω της τέχνης δεν μπορεί να υπάρχει, πάντα είναι ένας ανοιχτός δρόμος, ναι, και ένας δρόμος που σε πάει στο παρακάτω σου. Σχεδόν στις περισσότερες μεγάλες πόλεις, δεν μιλάω για την Ευρώπη, έτσι, που οι άνθρωποι με αναπηρία μπορεί να είναι επαγγελματίες ηθοποιοί. Τώρα πλέον και στην Ελλάδα υπήρχε ένας νόμος ο οποίος εμένα με ενοχλούσε από πολύ μικρή. Πριν ακόμα καν να φύγω για σπουδές, στις δραματικές σχολές της Ελλάδας δεν γινόντουσαν δεκτά άτομα με αναπηρία. Υπήρχε ένας όρος. Νόμος, τι νόμος κανονικός του κράτους, ναι, για τις δραματικές. Άγραφος, όχι, 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 καθόλου άγραφος. Όταν ήθελες να πας εσύ, ας πούμε, σε μια δραματική σχολή, έπαιρνες ένα χαρτί, το οποίο ήταν ανώτερη δραματική σχολή, που σου έλεγε ότι πρέπει να έχεις να συμπληρώσει τα 18 σου έτη. Να έχεις τελειώσει το λύκειο ή το γυμνάσιο αντίστοιχα, ή αν ήσουν εξαιρετικό ταλέντο, να ακολουθήσεις μια άλλη διαδικασία. Εκεί πέρα υπήρχε και μία παράγραφος που μιλούσε για την αρτιμέλεια. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε θέματα με την όρασή του ενδεχομένως. Ναι. Είχε θέματα
με την ακοή του, άρα και με την ομιλία του. Με την κίνησή με την κίνησή του, κατ' επέκταση. Όλοι αποκλείονταν μια νόμου. Ναι. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ή το 2017 ή το 2018. Πλέον τα άτομα με αναπηρία μπορούν να εισάγονται σε δραματικές σχολές. Αυτό βέβαια έχει στερήσει από το ελληνικό θέατρο ένα απίστευτο ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί κακά τα ψέματα, για μένα που είμαι πολλά χρόνια πλέον σε αυτή τη δουλειά, γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν έχει να κάνει το θέατρο με την εξωτερική κίνηση ή με την αρτιμέλεια, αλλά με την ψυχική αρτιμέλεια, που είναι και το πιο δύσκολο, και ας τώρα να μην το πιάσουμε αυτό, γιατί είναι μια και πολύ εκεί, μεγάλη κουβέντα. Και που αυτή την αρτιμέλεια δεν την κατακτούμε ποτέ. Όχι, δεν είναι αυτή με τίποτα. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκλείουμε άλλους ανθρώπους. Ευτυχώς πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες με πρόβλημα, με αναπηρία, που κάνουν εξαιρετική δουλειά, και τώρα, τα τελευταία χρόνια, επιτέλους αρχίζουν η δουλειά αυτών των ανθρώπων, που δεν είναι άξιοι σεβασμού ούτως ή άλλως, γιατί είναι καλλιτέχνες και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αλλά γίνονται ορατοί. Λοιπόν, αυτή την ορατότητα θέλουμε να φέρουμε έτσι όσο μπορούμε, με μικρά βήματα, σεμνά και δειλά που λέω εγώ, έτσι ώστε κάποια στιγμή παιδιά από αυτή την ομάδα, γιατί όχι, να βρεθούν σε μια δραματική σχολή, να παίξουν σε ταινίες, να παίξουν θέατρο. Απευθύνεστε σε ενήλικες και σε παιδιά? Σε ενήλικες. Σε ενήλικες. Το λέω το παιδιά, γιατί όποιος κάνει θέατρο είναι παιδί, τέλος. Ήμασταν όλοι παιδιά σου. Όλοι μας παιδιά σου. Βέβαια, μέχρι τώρα τα άτομα που έχουν δηλώσει έτσι επιθυμία να έρθουν στο ανοιχτό μας κάλεσμα και να συμμετέχουν στην ομάδα, από ό,τι ξέρω, δεν τους έχω γνωρίσει ακόμα, είναι νεαρά άτομα ως επιτοπλίστων. Αλλά το λέω αυτό και το υπογράφω, όποιος κάνει θέατρο πάντα μένει παιδί. Έτσι. Δουλεύεις με την ψυχή σου, παιδί μου, την κρατάς ζωντανή. Ανοίγεις σαν άνθρωπος, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είσαι μόνη σου. Ποιοι είσαστε σε αυτή την ομάδα? Λοιπόν, αυτή η ομάδα, η μεγάλη τύχη είναι ότι έχω βρεθεί με άλλους δύο υπέροχους ανθρώπους. Με τον Αντώνη τον Μαρκάκη, που είναι και παλιός μου φίλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος τρομερά ευαίσθητος και ευαισθητοποιημένος ταυτόχρονα. Που πάντα, ήξερα πάντα για τον Αντώνη, που βρισκόμαστε, που κάνουμε παρέα, ότι διατηρεί δεσμούς με ανθρώπους και δομές στους οποίους απευθύνονται τα άτομα με αναπηρία. Και από τον Αντώνη γνώρισα μια άλλη απίστευτη γυναίκα, την Έφη την Πασπαλάκη, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και ρίξαμε την πρώτη ιδέα. Και έτσι, έπεσε η πρώτη ιδέα, ναι. Στα εργαστήρια μέσα πώς θα δουλεύετε, ποιος θα είναι ο δάσκαλος, ποια θα είναι η δασκάλα, πώς θα είμαι, εσύ θα δεν είσαι η δασκάλα. Ναι. Και όλο αυτό θα ακολουθήσει, Κωνσταντίνο, τώρα ρωτάω. Όχι, ρώτα ό,τι θες, ναι. Τι ρωτάς, Βρενδριανή, και εσύ, υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνική που έχεις στο νου σου, ότι θα ακολουθήσεις, έχεις, ή θα το αφήσεις να λειτουργήσει? Κοίτα, εγώ ούτως ή άλλως είμαι παιδί του ψυχολογικού θεάτρου της ρώσικης σχολής, όπως αυτή τη βιώνει, γιατί ο καθένας μας βιώνει την τεχνική του με έναν διαφορετικό τρόπο, στα πάντα, το πολύ περισσότερο. Το ψυχολογικό θέατρο πώς είναι το σύστημα, είναι το σύστημα Στανισλάβσκι. Είναι αυτό που μιλάει για τις σχέσεις των ανθρώπων. Είναι αυτό που παρατηρεί τον άνθρωπο. Οπότε πιστεύω ότι, και σαν μέθοδος θεωρώ, εγώ τουλάχιστον δεν έχω άλλη, θα λειτουργήσει μια χαρά. Καλή, εσείς θα κάνετε ψυχοθεραπεία εκεί, να κλείσω και εγώ μια θέση. Όχι, δεν θα κάνουμε ψυχοθεραπεία. Αν και θεωρώ ότι το θέατρο λειτουργεί ψυχοδραστικά. Ψυχοδραστικά, σωστά. Δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον πώς λειτουργεί σαν ψυχοθεραπεία. Είναι μια άλλη διαδικασία. Μωρή, η τέχνη είναι θεραπευτική, γιατί σου προσφέρει την ικανότητα να βλέπεις υπό άλλο ένα κάτωπτρο τον εαυτό σου και τους άλλους. Άρα, εκ των πραγμάτων ανοίγεις. Τώρα, φυσικά και η ομάδα θα μείνει ανοιχτή και θα δούμε, θα βρούμε κι εμείς, ούτε εγώ το έχω ξανακάνει προφανώς, έτσι. Γι' αυτό έχω και όλο το άγχος και... Ωραίο δεν είναι αυτό. Δημιουργικό είναι. Δημιουργικό είναι. Ευτυχώς είπαμε ότι υπάρχει αυτή η παρέα
των ανθρώπων που ο ένας θα συμπληρώσει τον άλλον, που υπάρχει μια δοτικότητα, μια διάθεση έτσι να το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου. Και ας αποτύχουμε στο κάτω-κάτω της γραφής και μόλις τι έγινε. Θα έχετε κάνει τη βουτιά σας. Θα έχουμε κάνει, θα έχουμε μάθει όλοι μας κάτι. Ο στόχος μας δεν είναι, είμαστε μεγαλεπίβολοι, μην νομίζεις. Θα κάνετε παράσταση. Να κλείσουμε από τώρα την πρώτη παγκόσμια. Κοίτα, θα κλείσουμε την επόμενη φορά όταν θα είμαστε έτοιμοι να έρθουμε μαζί με την ομάδα που τότε θα υπάρχει. Έτσι. Εμένα. Ναι, έχουμε. Αυτό βάλαμε έτσι σαν σχέδιο και σαν στόχο. Δεν ξέρουμε πότε. Με το καλό, καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα. Οι συνθήκες είναι και λίγο ευμετάβλητες τα τελευταία χρόνια. Όσο να είναι, είναι και αυτό. Αλλά το έχουμε αφήσει ανοιχτό. Φυσικά και θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι. Φυσικά και θέλουμε να βρεθούμε μπροστά σε κοινό. Είναι υπέροχη διαδικασία το training το θεατρικό. Αλλά είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις κάτι να περιμένεις, mm-hmm. Γιατί η ικανοποίηση που σου προσφέρει το να βγεις μπροστά, να τα πεις, να... όχι όμως μόνο σου, με όλη αυτή τη δύναμη που δίνει μια ομάδα ανθρώπων. Έχει μια τεράστια δυναμική. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, πάντα το θέλω, και όταν δουλεύω με ερασιτέχνες, να βγαίνουμε προς τα έξω και να δοκιμάζουμε, ρε παιδί μου. Να δώσεις, να πάρεις, να κάνεις την επιβασή σου, βέβαια. Να το βιώσεις. Αυτή η χαρά που έχει μετά την επόμενη... Τώρα το λέω αυτό για να έρθουν και άλλα άτομα, έτσι. Κάνω λίγο marketing του τι μπορεί να συμβεί. Αυτή η χαρά που έχεις, αυτή η αγωνία που έχεις πριν την παράσταση, πριν την παράσταση που συνήθως για μένα είναι παραστάσεις εφαρμογής, δεν είναι επαγγελματικές παραστάσεις, όμως έχουν όλα τα καλά, χωρίς τα πολλά κακά που πολλές φορές έχουν οι επαγγελματικές παραστάσεις. Η χαρά που έχει, η αγωνία του πριν και η χαρά της επόμενης μέρας, που έχει αυτό το άδειασμα, έχει αυτό το ότι αναπολύς και βλέπεις ότι τα κατάφερες, είναι εξαιρετικό, είναι πάντα πολύ δυνατό. Σε τροφοδοτεί για πολύ καιρό. Αδρεναλίνη στο φουλ. Δύναμη για πολύ καιρό. Τα τηλέφωνα τα βλέπετε που μπορείτε να καλέσετε και για πληροφορίες και για ό,τι απορίες μπορεί να σας γεννήθηκαν από την κουβέντα μας για να εγγραφείτε, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, την επιθυμία σας τέλος πάντων, να το ξεκινήσετε και όπως σας βγάλει, βρε αδερφέ. Επίσης, εμείς εδώ θα είμαστε να έρθουμε να σας δούμε. Sorry που σε διακόπτω. Ναι. Επίσης, αυτό που θέλω οπωσδήποτε να πούμε είναι το πού θα το κάνουμε. Πού θα το κάνετε, γιατί, σωστά. Κακά τα ψέματα, το Ηράκλειο δεν είναι μια πόλη ιδιαίτερα φιλική. Καθόλου. Γενικά για τις διαφορετικότητες, τώρα ας το πάρουμε στο θέμα το δικό μας. Έχουμε τη χαρά να μας, και την τιμή να μας φιλοξενούει ο χώρος Αθηνά, που είναι στα ΚΤΕΛ. Ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χαλεπάκη, τον Γιώργο, που είναι ο διευθυντής τον ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Μας παραχωρεί το χώρο δωρεάν κάθε Σάββατο για τα μαθήματά μας. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, μας έχει συγκινήσει πραγματικά, γιατί εμείς απλά το ρίξαμε σαν ιδέα και ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι εκεί με μεγάλη χαρά μας δεχτήκανε και μας είπαν μάλιστα ότι οτιδήποτε χρειαστούμε να αλλάξουμε στο χώρο, να το αναλάβουν αυτοί με δικά τους έξοδα, με δικό τους κόπο και αυτά τα πράγματα πάντα δεν είναι αυτονόητα. Είδες στην που... εποχή μας περισσότερο. Είδες που τελικά υπάρχουν μονάδες, υπάρχουν ομάδες που είναι φιλικοί και μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να γίνουμε μια φιλική πόλη. Ένας να δώσει το παράδειγμα, ένας να παρακινήσει τον άλλο. Είναι μια αλυσίδα. Και παρασύρεται θετικά ο ένας και παρασύρει και τον άλλο κατ' επέκταση. Να πω μόνο ότι τα εργαστήρια μας, η πρώτη μας συνάντηση, αυτό το ανοιχτό κάλεσμα, θα γίνει το επόμενο Σάββατο στις 9 του μήνα, 9 Απριλίου, στις 10 το πρωί. Στο Αθηνά, λοιπόν. Στο Αθηνά. Στο ΚΤΕΛ. Πάρα πολύ ωραία. Να περάσει ωραία, σας εύχομαι. Ευχαριστούμε. Να το ευχόμαστε με όλη μας την ψυχή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Να είναι ένα ωραίο ταξίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Η Κωνσταντίνε ετοιμάζει και άλλα πολλά πράγματα. Εκεί προς το τέλος της εκπομπής θα δείτε και την πρόταση που σας έχουμε για θέατρο τις επόμενες ημέρες. Είναι μία από τις ομάδες που δουλεύει, μία από τις παραστάσεις που ανεβάζουν. Να είσαι έτσι, δημιουργική, δυνατή, υγιής. Ευχαριστώ πολύ.